πράγματα σήμερα, βρισκόμαστε όλοι εδώ, την κυβέρνηση, στελέχη της αυτοδιοίκησης σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η επιτυχημένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι τελικά υπόθεση όλων του κεντρικού κράτους, των δημοτικών αρχών, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά της νέας γενιάς που τόσο σημαντικό ρόλο έχουν να παίξουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε να πετύχουμε τους στόχους της κοινωνικής οικονομίας. Σήμερα, όπως το βλέπετε και το διαπιστώνετε και μόνοι σας, στον χώρο μιας παλιάς χωματερής, ορθώνεται τώρα μια ολοκληρωμένη ομάδα επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων. Θα λέγεται, όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης, τα απορρίμματα των τεσσάρων δήμων της Ροδόπης, αλλά και δύο δήμων του έργου, της Αλεξανδρούπολης και του Σοφιού. Είναι μια μονάδα η οποία έχει δυναμικότητα 45.000 τόνους ετησίως, εκ των οποίων οι 6.000 τόνοι είναι προδιαλεγμένα οικιακά απόβλητα. Και νομίζω ότι πρέπει να συγκρατήσουμε τα εξής στοιχεία. Την μείωση κατά σχεδόν 60% του εισερχόμενου φόρου αποβλήτων που οδηγείται προς τα εκεί. Την ανάπτυξη του 12% των σύνυπτων απορριμμάτων, τα χρήσιμα δηλαδή, υλικά τα οποία θα διατεθούν στη συνέχεια στην ανακύκλωση, αλλά φυσικά και τις 41 θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται. Μια ομάδα η οποία στήθησε σχεδόν 25 εκατομμύρια, μέρος της χρηματοδότησης μεγάλο, προέλθω από τους κεντρικούς πόρους του Υπουργείου, αλλά και από τους περιφερειακούς πόρους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ όλα τα στελέχη τα οποία εργάστηκαν σε διαδημοτικό επίπεδο για να φέρουν εις πέρας αυτή την πολύ σημαντική κυβέρνηση εντός προδιαγράμματος, εν μέσω του κορονοϊού, κάτι το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Θέλω να θυμίσω ότι συνολικά στην χώρα το καλοκαίρι του 2019, όταν ο ελληνικός λαός ενισχύθηκε την διακυβέρνηση του τόπου στην κυβέρνησή μας, λειτουργούσαν μόλις 3 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Κατασκευαζόντουσαν ανεσπέρνια, αλλά με τη μελλοντική χρηματοδότηση νέων μονάδων να είναι έντερος αβέβαια. Σε λιγότερα από 3 χρόνια, οι μονάδες οι οποίες λειτουργούν είναι διπλάσιες, οι μονάδες που είναι η κατασκευή είναι 11, άλλες 7 συμβασιοποιούνται στο επόμενο τρίμηνο, άλλες 12 βρίσκονται στην φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα εδώ στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αρμόδιο για Διαχείριση των Απορριμμάτων, στον Μανώλη Παναμάκο, που ουσιαστικά είναι πραγματικά μια εξαιρετική πηγή, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε με ταχύτητα χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος σε αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα. Έπρεπε και πρέπει επιτέλους να ξεκολλήσουμε ως χώρα από τις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε ποσοστά ανάπτυξης, ποσοστά ταφής. Έχουμε και το κατάλληλο θετικό πλαίσιο, έχουμε ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο ενσωματώνει με τις ευρωπαϊκές και ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι περιφέρειες προχωρούν με τη σειρά τους στην επικαιροποίηση των δικών τους περιφερειακών σχέδιων διαχείρισης αποβλήτων. Και σύντομα θα αρχίσει να καταρτίζεται και η μελέτη για την οργανωμένη αξιοποίηση του δευτερογενούς καυσίμου όλων των αγών της χώρας. Κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και εσάς ιδιαίτερα, καθώς επίκειται και η επέκταση της υφιστάμενης μονάδας. Νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να ξεπεράσουμε αγγελώσεις που μας καταδίωγαν εδώ και πολλές δεκαετίες και να προχωρήσουμε, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην ενεργειακή αξιοποίηση του δευτερογενούς καυσίμου, το οποίο προκύπτει από αυτήν την αρκετά σύνθετη διαδικασία επεξεργασίας σύνυκτων απορριμμάτων. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μειώσουμε, όπως είπατε, κύριε Δήμα, και συνολικά τους όρους των απορριμμάτων. Γιατί πριν αυτά φτάσουν σε αυτήν την μονάδα προς επεξεργασία, υπάρχει μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία γίνεται στα όρα, στα οποία την πρόληψη.
αντιμετώπιση, στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση, υπόθεση και των πολιτών, αλλά και των Δήμων, να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η στόχη μας έχει θέσει εδώ και είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο βήμα, αλλά πρέπει να κάνουμε άλματα προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο έως το 2030, να φάγουμε το 10%, ξαναπώ, το 10% των αστικών αποβλήτων. Άρα από μια αντίληψη που μας διακατήχε στο παρελθόν, δεν μπορούμε να παράγουμε όσα απόβλητα θέλουμε. Ουσιαστικά αυτό δεν μας αφορά, γιατί κάθε πάμε να τα θάψουμε. Πρέπει να αλλάξουμε τελείως την νοοτροπία μας και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε όλους τους πολίτες συμμετέχους. Θα έλεγα σεβασμένοι ότι χρειαζόμαστε ειδικά συμμέτοχους στην έννοια. Τα νέα παιδιά, για αυτό και από εδώ, τόσο μεγάλη σημασία στα προγράμματα, εκπαίδευσης, στα σχολεία μας, η νέα γενιά είναι αυτή που θα οδηγήσει και τους μεγαλύτερους στους γονείς, τους παππούδες, τους γιάδες, στην απαραίτητη αλλαγή των συνηθιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Κλείνω λέγοντάς σας ότι η κυβέρνησή μας προτιμά να μιλάμε έργα και όχι με λόγια. Και καθώς συμπληρώνουμε πια τον Ιούλιο τον τρίτο χρόνο στην διακυβέρνηση του τόπου, τα έργα για τα οποία είχαμε δεσμευτεί γίνονται πράξη. Και σήμερα το έργο του Βεβινιάζου είναι μία μόνο απόδειξη του πώς η Ελλάδα αλλάζει, του πώς η Θράκη αλλάζει, του πώς ο Εύρος αλλάζει, του πώς η Αλεξανδρούπολη αλλάζει. Και επειδή η περιοχή σας είναι μια περιοχή την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, την έχω επισκεφθεί πολλές φορές, πράγματι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, όταν αναφερθήκατε στα λόγια του κατόπου σας, ο οποίος έλεγε ότι αυτός ο τόπος είναι πνικισμένος με απίστευτα πλεονεκτήματα, αλλά χρειαζόταν μια στήριξη από την πολιτεία προκειμένου να ξεφύγει από τη στασιμότητα και να ξεδιπλώσει πλήρως τις αναπτυξιακές του δυνατότητες. Αυτό γίνεται πράξη. Γίνεται πράξη στη Θράκη, γίνεται ειδικά πράξη στην Αλεξανδρούπολη, όπου δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι συντελείται πραγματικά μια αναπτυξιακή κοσμογονία. Σε μια ώρα τώρα θα βρεθώ σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση μαζί με άλλους Βαλκάνιους ηγέτες, η οποία σηματοδοτεί την δυναμική είσοδο της Αλεξανδρούπολης στον ευρωπαϊκό, όχι στον βαλκανικό, στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Πριν από λίγο βρέθηκα στα έργα τα οποία γίνονται για την ανατολική περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης, η οποία θα συνδέσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία Οδό, αυτόματα θα προσυμφορήσει πολύ και την κοινή κίνηση στην πόλη. Σήμερα γενιάζουμε τη νέα μονάδα διαχείρισης αποτυμάτων και έχουμε πολλά ακόμα τα σχέδια για τον Εύρο και την Θράκη συνολικά, προκειμένου να μπορέσει η περιοχή αυτή με τα τόσα συντηρητικά πλεονεκτήματα να μπει δυναμικά στον δρόμο της νέας ανάπτυξης όπως την οραματιζόμαστε. Εύχομαι λοιπόν να είναι τυχερή, καλωρίζει η νέα μονάδα την οποία γενιάζουμε σήμερα και να είναι πάντα μια αφορμή να θυμόμαστε από τον Αλλάδο, να τονίζω ότι όσες οργανωμένες μονάδες διαχείρισης αποτυμάτων δεν έχουμε, δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν την ατομική ευθύνη και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει ο κάθε πολίτης, προκειμένου να περιορίσει τον όγκο των απορριμμάτων που παράγει, να ανακυκλώνει στην πηγή και να γίνεται και αυτός συμμέτοχος σε αυτή την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια που κάνουμε, να είμαστε πρωταγωνιστές πια και όχι κακοί. Η Ελλάδα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη σε όλα τα πεδία. Έτσι πρέπει να γίνει πρωταγωνίστρια και στους στόχους που θέτουμε και την κυκλική οικονομία. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλες και σε όλους που έφεραν εις πέρα σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο.